τι λένε τώρα για όλο αυτό τον καταιγισμό των απελάσεων, τι λένε για την κλιμάκωση της έντασης με τη Δύση. Από τους Ρώσους αξιωματούχους, την κυρία Ζαχάροβα που είναι εκπρόσωπος του Ρωσικού Υπουργείου Εξωτερικών και τον κύριο Πεσκόφ που είναι εκπρόσωπος του Κρεμλίνου, γίνεται λόγος για μια αντιρωσική καμπάνια που κλιμακώνεται και βγαίνει εκτός κάθε λογικού ορίου. Είναι μια χαρακτηριστική διατύπωση της κυρίας Ζαχάροβα ότι το κυνήγι των διπλωματών δημιουργεί προβλήματα τα οποία θα αντιμετωπίσουν όσοι το επιλέγουν, αλλά δεν θα υπάρχει κανείς εκεί για να λύσει αυτά τα προβλήματα. Η Ρωσίδα εκπρόσωπος λέει ότι είναι κορυφαία η υποκρισία από τη μια μεριά να υποστηρίζεται ότι η διπλωματική οδός είναι ο σωστότερος τρόπος διευθέτησης των προβλημάτων που υπάρχουν, ενώ από την άλλη εκδιώκονται διπλωμάτες μαζικά. Mm. Επινοούνται, λέει η κυρία Ζαχάροβα, ανύπαρκτες δικαιολογίες για τη δραστηριότητά τους. Είπε ότι ανάλογα με την περίπτωση εκφράζεται διαφορετικού επίπεδου διαμαρτυρία από την ρωσική πλευρά. Φυσικά όλες οι κινήσεις και οι απελάσεις θα απαντηθούν από την Μόσχα. Αυτό θα γίνει, λέει η κυρία Ζαχάροβα, με κριτήριο τα ρωσικά συμφέροντα, αλλά και τη συμμετοχή, τη συμβολή της κάθε χώρας στην κλιμάκωση της αντιρωσικής ιστερίας, όπως λέει χαρακτηριστικά. Σε κάθε περίπτωση όμως λέει ότι δεν συζητείται η διακοπή της λειτουργίας των ευρωπαϊκών πρεσβειών στη Μόσχα. Δηλαδή κάποιο είδους διπλωματική αντιπροσώπευση θα υπάρξει. Εννοούν απλώς ότι υπάρχει απέλαση δυτικών διπλωματών. Mm. Αυτό φωτογραφίζουν οι αξιωματούχοι της Μόσχας. Από όσοι δηλαδή δυτικές χώρες έχουν απελάσει. Ναι, νομίζω είναι ξεκάθαρο ότι μιλούν για αρχή της... Μιλούν για αρχή της αμοιβαιότητας. Νομίζω ότι σε κάποιες περιπτώσεις έχει υπάρξει και ήδη συνεννόηση. Mm-hmm. Ανάλογα με την περίπτωση γίνονται κάποιοι είδους συνεννοήσεις έτσι ώστε να μην διαλυθεί πλήρως η λειτουργία των πρεσβειών. Μπορεί δηλαδή να υπάρχει και μια παρασκηνιακή συνεννόηση σε κάποιες περιπτώσεις για το ποιοι θα απελαθούν. Πάντως η Μόσχα μιλά για καταστροφή των θεμελίων της υπάρχουσας διεθνούς τάξης. Mm. Ένα από τα μέρη της, ένα από τα κομμάτια της είναι η διπλωματία και κατά την άποψή της στοχευμένα η Δύση χτυπά ακριβώς αυτό. Ναι. Τώρα, υπάρχουν Θανάση, αρκετές υπάρχει... εξελίξεις, νομίζω... Πέστε, συγγνώμη Θανάση, πρώτα. Ναι, λέω, είναι ενδιαφέρουσες εξελίξεις σε σχέση με την ιστορία της προβοκάτσιας κατά τη Μόσχα στη Μπούσα. Ναι. Καταρχάς, έχουν έρθει στην δημοσιότητα μηνύματα των Ουκρανικών αρχών που είχαν επιβάλει απαγόρευση κυκλοφορίας στη συγκεκριμένη πόλη. Mm-hmm. Από το βράδυ της Δευτέρας Απριλίου μέχρι νωρίς τα ξημερώματα της 5ης Απριλίου, είναι περίεργο δηλαδή που επιβάλλεται απαγόρευση κυκλοφορίας των πάντων για τρεις ημέρες σχεδόν. Mm-hmm. Κατά την εκτίμηση κάποιων αυτό συνδέεται με το τι συνέβη εκεί, δηλαδή την προετοιμασία ή την προβολή αυτών των εικόνων. Κατά τη Μόσχα αυτές οι προβοκάτσεις θα συνεχιστούν, θα υπάρξουν και αλλού σε άλλα σημεία της Ουκρανίας και μάλιστα ίσως η πιο ανησυχητική από όλες τις αναφορές είναι μια ανακοίνωση του Ρωσικού Υπουργείου Άμυνας ότι στο Χάρκοβο έχει παγιδευτεί δεξαμενή με εκρηκτικά, δεξαμενή που περιέχει 120 τόνους χλωρίου. Φυσικά η παγίδευση έχει γίνει από τη μεριά των Ουκρανών, λέει η Μόσχα, και ότι θα χρησιμοποιηθεί ενδεχομένως μια διαρροή τέτοιων χημικών ως προβοκάτσια που θα αποδοθεί στην ρωσική πλευρά, mm. με σκοπό βέβαια να υπάρξει μια ανακαταγραφή, ίσως και το πρώτο αντίστοιχο μιας χημικής επίθεσης. Κατά τη Μόσχα έχει υπάρξει η επικοινωνιακή, η απαραίτητη προετοιμασία από πλευράς Δύσης. Mm. Έχουν αναφερθεί πολύ εκτεταμένως σε αυτό και δυτικοί αξιωματούχοι και δυτικά μέσα ενημέρωσης. Η Μόσχα λέει βέβαια ότι δεν έχει κανένα συμφέρον από το να υπάρξει μια τέτοια επίθεση, πολύ περισσότερο να πληγεί ο άμαχος πληθυσμός. Επομένως θα πρέπει να αναρωτηθούμε, λένε οι αξιωματούχοι του Ρωσικού Υπουργείου Άμυνας, ποιος ωφελείται από αυτή την τυχόν επίθεση. Και ξαναλέω, είναι στην περιοχή του Χαρκόβου,
είναι πολύ πιθανό κατά τους Ρώσους αξιωματούχους να επιχειρηθεί κάτι τέτοιο τις επόμενες ώρες ή τα επόμενα 24 ώρα, καθώς δεν έχει νομίζω καμία αμφιβολία η Μόσχα ότι η επιλογή των μεγάλων δυτικών δυνάμεων και κυρίως των ΗΠΑ είναι η κλιμάκωση αυτής της ιστορίας και η παράταση της πολεμικής σύγκρουσης επί του πεδίου. Ναι. Αναφερόμενος ίσως ειδικά σε αυτό, ο κύριος Πεσκόφ, ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου, είπε ότι η Μόσχα, ό,τι και αν επιχειρηθεί, όσα όπλα και αν δοθούν από πλευράς Δύσης στην Ουκρανία, είναι σε θέση να προστατεύσει την ασφάλεια των πολιτών της και να επιτύχει τους σκοπούς που έχει θέσει αυτή η δραστηριότητά της στην Ουκρανία. Υπάρχει διάθεση διατυπωμένη ή έκανα λάθος νωρίτερα. Ανοίγει η Μόσχα παράθυρο για συνάντηση Πούτιν-Ζελένσκι. Ναι, νομίζω ότι δεν υπάρχει τέτοια συζήτηση. Μάλιστα. Δεν καταλαβαίνω και από πού και για ποιο λόγο συνεχώς επανέρχεται αυτό το θέμα. Νομίζω ότι το έχουμε ξεκαθαρίσει εδώ και πολύ καιρό. Εγώ προσωπικά δεν βλέπω ούτε μία αλλαγή. Νομίζω και οι Ρώσοι ήταν από την αρχή πολύ σαφείς στο συγκεκριμένο. Εντάξει. Ότι η συνάντηση μπορεί να υπάρξει μόνο όταν υπάρχει περιεχόμενο. Όταν υπάρχει δηλαδή ένα συμφωνημένο έγγραφο. Μία συμφωνημένη διαδικασία ειρήνευσης, αποκλιμάκωσης, που κατά τη Μόσχα με βάση όλες τις διατυπώσεις που ακούω δεν μπορεί να υπάρξει αν δεν γίνουν αποδεκτές οι βασικές απαιτήσεις της από την πλευρά της Ουκρανικής ηγεσίας. Πάντως μετά τα γεγονότα της Μπούσα έχουν παγώσει όλες οι συζητήσεις μεταξύ των δύο πλευρών δυστυχώς και δεν έτσι ξέρουμε ακριβώς, και πώς θα ξεκινήσουν και πάλι. Δεν νομίζω καν ότι υπάρχει διάθεση για διπλωματία αυτή τη στιγμή. Ναι. Μάλιστα υπάρχουν πολύ σοβαροί Ρώσοι διπλωμάτες, όπως για παράδειγμα ο πρέσβης της Ρωσίας στις ΗΠΑ, ο κύριος Αντόνοφ, ο οποίος λέει ότι ακριβώς αυτός ίσως ήταν και ο σκοπός της προβοκάτσιας αυτή στην Μπούσα. Να σταματήσουν οι ιστορίες. Ότι να διαλυθεί δηλαδή κάθε είδους δυνατότητα διπλωματικού διαλόγου. Ναι, να και πω, υπάρχουν φανά και εκτιμήσεις από την Αμερική ότι όλο αυτό θα κρατήσει δυστυχώς πάρα πολύ μεγάλο διάστημα και δυστυχώς δεν βλέπουμε πουθενά χαραμάδα αισιοδοξία να καθίσουν έστω σύντομα ξανά στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων. Έλα, πες μας και αυτό για να ολοκληρώσουμε. Να σας πω μισή κουβέντα απλώς επειδή βρέθηκα δεύτερη φορά στη Μαριούπολη μαζί με μια ανθρωπιστική αποστολή. Ήταν δύο φορτηγά εθελοντών, μια χριστιανική ένωση, ήταν εθελοντές κυρίως όμως δυστυχώς από πολίτες της πρώην Σοβιετικής Ένωσης, ήταν Αρμένοι, ομογενείς μας, Ρώσοι, ακόμη και ένας Αφγανός υπήρχε ακτιβιστής. Όμως αυτή η βοήθεια που παρέχεται, δηλαδή τρόφιμα, παιδικές τροφές, στοιχειώδη είδη υποστήριξης της υγιεινής, αλλά και το νερό που παρέχεται σε ένα μεγάλο κέντρο παροχής, συγκέντρωσης και παροχής ανθρωπιστικής βοήθειας στην είσοδο σχεδόν της Μαριούπολης. Δυστυχώς εκεί υπάρχει μόνο βοήθεια από το ρωσικό έδαφος. Δεν υπάρχει καμία διεθνής ανθρωπιστική οργάνωση. Δεν φαίνεται καμία τέτοια δραστηριότητα. Και όσο άνθρωποι, χιλιάδες άνθρωποι κάνουν ουρές για να πάρουν τα στοιχειώδη και να μπορέσουν να επιβιώσουν τις επόμενες ημέρες, συνεχίζονται βέβαια. Συνεχίζεται το σφυροκόπημα των δύο εργοστασίων κοντά στο λιμάνι της Μαριούπολης, όπου σύμφωνα με τις περιγραφές υπάρχουν πολυόροφες εγκαταστάσεις κάτω από το έδαφος. Κάποιες από αυτές είχαν ακόμη κατασκευαστεί από την περίοδο της Σοβιετικής Ένωσης, επειδή ήταν στρατηγική σημασία σε αυτά τα εργοστάσια, όπου εκεί μπορούν να υπάρχουν αποθέματα για πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα και για χιλιάδες ανθρώπους. Υποστηρίζουν δηλαδή οι ρωσικές αρχές ότι εκεί έχουν εγκατασταθεί και έχουν προετοιμαστεί για αυτή την πολιορκία, ας την πούμε, εδώ και πολλά χρόνια χιλιάδες ακόμη άνθρωποι που βρίσκονται εκεί, Ουκρανοί ένοπλοι, οι οποίοι ακόμα συγκρούονται. Κυρίως βέβαια δέχονται τα πυρά αυτή τη στιγμή του ρωσικού πυροβολικού. Παραμένει όμως μια αιστεία αντίστασης και απειλής βέβαια για τους πολίτες που βρίσκονται στην ευρύτερη περιοχή.